Αυτός πήγε, όπως μου είπαν, πήγε για ψάρεμα. Σε μια ανηφόρα πάρκαρε το μεγάλο κυβισμό αυτοκίνητό του και μάλλον δεν έβαλε καλά το χειρόφρενο. Δεν τράβηξε καλά το χειρόφρενο μέχρι τέλους. Με αποτέλεσμα ότι όταν έφυγε, πήγε πίσω για να πάρει τα πράγματά του. Τα καλά μία για τα ρέστα, ναι. Ναι. Και το αυτοκίνητο μετακινήθηκε και του έπιασε το πόδι. Ο ίδιος έφυγε, ενώ κατάφερε να φύγει, να τραβηχτεί από το αυτοκίνητο. Χτύπησε ωστόσο στα πλευρά του και το αμάξι έπεσε για λίγο στη θάλασσα. Το τρομερό είναι ότι είχε τη δύναμη, το κουράγιο να πάει μόνος του μέχρι το Ασκληπιό της Βούλας, όπου και νοσηλεύεται, ευτυχώς δεν Καταρχήν. Καταρχήν να πούμε ότι το θέμα το πρωτοανέβασε, γιατί εμείς πάντα είμαστε σωστοί και δίκαιοι και αναφέρουμε τις πηγές μας, ο Νάσος Γουμενίδης. Εμάς μας το στείλανε στο Twitter και το ψάξαμε και μιλήσαμε με τη Λεάνα Μάρκογλου και δεν μιλήσαμε, αλλά έχουμε όλο το ρεπορτάζ. Άρα, Βασίλη, είναι καλά ο άνθρωπος, δεν έχει είναι όλα καλά. Σοβαρό τροχαίο. Έχει χτυπήσει ατύχημα. Στα πλευρά και στο πόδι. Έχει βάλει έναν γύψο. Το ματιάσαμε το παιδί που σκίζει το μαγαζί του. Περαστικά. Και πάει τόσο καλά, αλλά ο Πάνος είναι τόσο καλός που και με το γύψο θα και πάει. Με το γύψο θα πάει, πιστεύω. Λοιπόν, παιδιά, αυτό συμβαίνει. Το έχω πάθει κι εγώ. Και πέσε το αυτοκίνητο ευτυχώς σε τοίχο. Δηλαδή ήταν τοίχο. Για θέλει πολύ προσοχή, γιατί μπορεί ο Μηγέννη τον άνθρωπο. Το χειρόφρενο μπορεί να το τραβήξει, αλλά να μην το έχει τραβήξει πολύ καλά. Θέλει βέβαια να το ξαναδένουν, γιατί το τραβά και νομίζω ότι το έχει τραβήξει και θέλει ακόμα λίγο. Γιατί όσο περνάει ο καιρό, θέλει και ακόμα λίγο και ακόμα λίγο. Και σε κάθε σέρβις πρέπει να το σφίγγει για να έρχεται στα ίσα του. Εμένα σου λέω, μου έχει τύχει παιδιά και έχω πέσει μπροστά εγώ σε τζαμαρία, γιατί ήταν ουσιαστικά λίγο κατηφορική. Εγώ βέβαια μπήκα ενώ ήταν εν κινήσει, γιατί ήταν πολύ μικρή η ταχύτητα και το τράβαγα. Γενικώς το τράβαγα, λέει. Σταμάτησε. Τι να κάνω. Σταμάτησε αφού λίγο κατάλαβες. Λίγο ράγισε την τζαμαρία. Τα καινούργια αυτοκίνητα, επειδή και τα αυτόματα. Καλή δύναμη περαστικά στον παραγωγό. Και τα αυτόματα, να ξέρετε, όταν το βάζει στη νεκρά, είναι σαν να βάζει χειρόφρενο και ξεχνιέσαι καμιά φορά. Ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, περαστικά καλή δύναμη και ο κόσμος να ξέρει ότι ο Πάνος και με το γύψο θα βγει να τραγουδήσει. Θα ήθελα να μείνουμε.